Σε μια λαμπρή τελετή, την οποία παρουσίασε η ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρα, πραγματοποίησε και φέτος η Έργο Ελλάς τις βραβεύσεις των διακεκριμένων συνεργατών της. Η εκδήλωση έγινε σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, μιας και ο CEO της, Θεόδωρος Κοκάλας, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από αυτήν για να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα στην Έργο Γερμανίας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους τόσο ο νέος πρόεδρος της Έργο Ελλάς, κ. Όλιβερ Βίλμς, όσο και ο πρόεδρος του ομίλου, κ. Μάρκους Ρις, οι οποίοι μετέφεραν το θετικό κλίμα αλλά και τη βαρύτητα που έχει για τον όμιλο η ελληνική ασφαλιστική αγορά και η Έργο Ελλάς. I wish you all the best for 2020. Another year where we need to continue our path of growth and profitability. And obviously I ask you to keep your trust in us and continue selling our great products, advising your clients. And I think we are on a very successful path. And in order to maintain on this path and be even quicker and better, we can only be there due to the commitment of each of one of every one of you. And therefore, I thank you all again. Ergo continuously counts on all of you to reach the ambitious targets, both here in Greece and for the entire group. Ergo International will contribute greatly to the future success of Ergo. Ergo Hellas is a very successful company. Thank you to Theo, the entire team, and all the sales partners that we have here tonight in this wonderful arena. I'm looking forward to the prospective cooperation with all of you here at Ergo Hellas, and I'm really happy to support Ergo Hellas in its future journey. Theo, thanks again for everything you did here in Greece. I wish you a really successful start in Düsseldorf. And I'm also very happy to have you in Germany as a colleague. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Μετά από 3 χρόνια στο Στρέφιλ, τα οποία είναι μια συνέπεια της πιο μεγάλης αλλά και της πιο δύσκολης συγχώνευσης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, επανήλθαμε στην πίστα, στην αγωνιστική. Και ξέρω ότι χαίρεστε όλοι όσοι είστε εδώ και ξέρω ότι οι ανταγωνιστές μας σίγουρα δεν χαίρονται. Κατορθώσαμε να αυξήσουμε το τζίρο μας παρόλες τις δυσκολίες της αγοράς, όπως επίσης δεν είμαι σε θέση να δημοσιοποιήσω τα κέρδη γιατί δεν έχουν οριστικοποιηθεί, αλλά σίγουρα ξέρουμε ότι θα ξεπεράσουμε κατά πολύ το πλάνο σε σχέση με τον όμιλο. Μια πετυχημένη λοιπόν χρονιά σε όλους τους τομείς, πετυχημένη στον χώρο των γενικών, αλλά πετυχημένη και στον χώρο της ζωής και της υγείας. Είμαι περήφανος για πολλά πράγματα, αλλά υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο είμαι πραγματικά πολύ περήφανος. Είναι η ποιότητα των συνεργατών μου, η ποιότητα των συνεργατών αυτής της εταιρείας και νομίζω ότι μπορεί να μας αμφισβητούν για πολλά, αλλά κανένας δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι έχουμε ποιοτικά τους καλύτερους συνεργάτες και μιλάω για όλα τα δίκτυα, αποκλειστικά μια αποκλειστικά τράπεζα Πειραιώς. Ήρθε η ώρα μετά από 16 χρόνια να αποχωριστώ αυτή τη θέση και να φύγω από αυτή την εταιρεία. 16 χρόνια είναι πολλά. Είναι 4 χρόνια περισσότερα από την ηλικία της κόρης μου. Και όπως θα είμαι περήφανος όταν αύριο μεθαύριο, παραμεθαύριο, η κόρη μου αφήσει, ανοίξει τα φτερά της για να πετάξει μόνη της και ανεξάρτητη και να γίνει καλύτερη από εμάς, έτσι πιστεύω ότι η εταιρεία ήρθε η ώρα να πετάξει και να γίνει ακόμα καλύτερη, σίγουρα χωρίς εμένα. Ευχαριστώ πολύ όλους για όλα αυτά, για τη συνεργασία, τα χρόνια που πέρασαν. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρετε ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ.
Θέλω ενώπιον όλων εσάς προσωπικά εκ μέρους της διοικητικής ομάδας της εταιρείας μας, εξ ονόματος όλου προσωπικού, ενώπιον σας να απευθύνω ένα μεγάλο και θερμό ευχαριστώ στον Θόδωρο Κουκάλα, όχι μόνο για τα καλά του λόγια, που πάντα έλεγε και σήμερα είπε πάλι για όλους μας, όσο για την αξία που έδωσε στην εταιρεία μας και στα βιογραφικά όλων όσων εργαζόμαστε στην έργο. Με τον ευφυή και ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο που διοίκησε την εταιρεία μας όλα αυτά τα 16 χρόνια, θα μείνει στην ιστορία της έργο ως ο CEO που κατόρθωσε να εξυπηρετεί ταυτόχρονα και εντυπωσιακά ισορροπημένα τα συμφέροντα των μετόχων, των συνεργατών μας, των πελατών μας, των υπαλλήλων μας, έχοντας ταυτόχρονα κερδίσει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό των ανταγωνιστών μας και της αγοράς. Είναι η τιμή μου να με αποκαλεί σοφό ο Θοδωρής ο Κοκάλας. Η αλήθεια είναι ότι με το καταστάλαγμα μιας εμπειρίας στην ασφαλιστική αγορά 43 ετών ήδη, προσφέρω την νυφάλια σκέψη και την καθοδήγηση, πάντοτε με συμβουλευτικό χαρακτήρα και πολύ αγάπη, στα νεότερα στελέχη, ώστε να προχωρούμε και να υλοποιήσουμε αυτά που μπορούμε πραγματικά να υλοποιήσουμε, να εξαντλήσουμε όλο το δυναμικό που έχουμε μπροστά μας. Ως έργο είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε αυτή την ανάπτυξη και να ηγηθούμε ιδιαίτερα στις γενικές ασφαλίσεις τις προσπάθειες για αύξηση της διείσδυσης της ασφαλιστικής αγοράς σε μη ασφαλισμένα στρώματα του πληθυσμού. Για το 2020 είμαι πολύ αισιόδοξη. Πιστεύω ότι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασχολούνται με εξειδικευμένες ασφαλίσεις και με την καινοτομία θα ξεχωρίσουν και θα πετύχουν στοχευμένες και αποτελεσματικές πωλήσεις. Ήταν μια υπέροχη βραδιά με υψηλή συγκίνηση λόγω της αποχώρησης του Θοδωρή του Κοκάλα, τον οποίο τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια από την Gerling Ασφαλιστική. Θεωρώ ότι είναι ένας καταξιωμένος ασφαλιστής, τίμιος, οξυδερκής, τηρεί πάντοτε το λόγο του και του εύχομαι στα καινούργια του καθήκοντα να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, την οικογένειά του και να είναι πάντοτε πετυχημένος. Έργο σημαίνει έργο. Όλοι εμείς λοιπόν παράγουμε έργο για όλους εσάς. Εύχομαι το 2020 να είναι μια ξεχωριστή χρονιά για τον καθέναν και για την εταιρεία μας, να πάει ακόμη πιο ψηλά και του χρόνου τέτοια μέρα να είμαστε πολύ περισσότεροι συνεργάτες. But I think tonight is a great celebration of the success of Ergo Hellas, the success of all its sales partners, and also personally success of the CEO Theo Kokalas, who will leave this great company and move on to Ergo's home market in Germany to become the CEO. And I feel very privileged to be among
all those great salespeople and executives here and celebrate their great successes for 2019. Λοιπόν, είναι μια ιδιαίτερη βραδιά για μένα, φορτισμένη θα έλεγα συναισθηματικά. Είναι αλήθεια ότι θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες, τους συναδέλφους και την αγορά για όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν όχι μόνο τα ομορφότερα αλλά και τα σημαντικότερα χρόνια της καριέρας μου. Θα μου λείψει, από τη μία γελάω, γιατί σίγουρα πάω για κάτι πολύ ενδιαφέρον. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι μια δύσκολη στιγμή συναισθηματικά, μια και προσωπικά συνδέομαι πάντα με αυτό που κάνω.